Στο σκαμνί ξανά η έξι για την υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με τους ύποπτου θανάτους των ηλικιωμένων στην Αγία Σκέπη και τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσής τους. Δεκτό έγινε το αίτημα ανέρεσης του βουλεύματος της Εισαγγελίας Εφετών Κρήτης από τον Άριο Πάγο με τους υπεύθυνου να βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την κατηγορία της εγκληματική οργάνωσης. Για το κολαστήριο των Χανίων δικάζονται συνειδιοκτήτε, μητέρα και κόρη, ένα παθολόγο, ένα ψυχίατρο, η προϊσταμένη νοσηλεύτρια και η μαγείρισα. Οι έξι είχαν αποφυλακιστεί με περιοριστικού όρου και τρία χρόνια αργότερα έρχονται ξανά απέναντι στη δικαιοσύνη και για σύσταση εγκληματική οργάνωση, ως υπεύθυνοι για το θάνατο 32 ηλικιωμένων και τι ξενδιάντροπε συνθήκε διαμονή των ανθρώπων αυτών. Τα στατιστικά στοιχεία των ανθρώπινων απολειών στη μονάδα παγώνουν το αίμα. Συγκεκριμένα μέσα στην πενταετία 2015-2019, απεβίωσαν μέσα στη Μονάδα Φροντίδα Ηλικιωμένων 213 φιλοξενούμενοι, με αιτία θανάτου ειδικά τα έτη 2018-2019 σχεδόν αποκλειστικά την καρδιακή ανακοπή. Το 2020-2021 απεβίωσαν 73 φιλοξενούμενοι της μονάδας και 7 άτομα απεβίωσαν σε νοσοκομεία στα οποία μεταφέρθηκαν από το 2015 έως το 2021 με τους θανάτους την εξαετία να φτάνουν τους 293. Στη σχετική απόφαση, οι αεροπαγείτε μιλούν για σταθερά απάνθρωπη και εξευτελιστική συμπεριφορά σε βάρο των ηλικιωμένων με άσκηση ακόμα και σωματική βία σε βάρος του, ενώ καταγράφουν εννέα σημεία βασικών παραλήψεων τη μονάδα προ του φιλοξενούμενους σχετικά με τη σύντηση, την προσωπική υγιεινή, τι διακομιδέ και μορφέ καθήλωσή του. Οι κατηγορούμενοι προέβαιναν και ειδικά σε όσου έπασχαν από έκπτωση των νοητικών του λειτουργιών στην τακτική τη μηχανική καθήλωση ή τη πλήρου ακινητοποίηση καθόλου το 24ωρο στι κλίνε του ή σε αναπηρικά αμαξίδια, με χρήση ημάντων περίδεση και ζωνών ασφαλεία στα αμαξίδια. Υπενθυμίζεται ότι με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Κρήτη είχε απαλληφθεί η κατηγορία τη σύσταση συμμορία με τον εισαγγελέα Εφετών Κρήτη να ζητά την ανέρεσή του όπω και έγινε και η δίκη πλέον με βαρύ κατηγορητήριο θα διεξαχθεί στο τριμελέ εφετείο κακουργημάτων τη Αθήνα και όχι τη Κρήτη.